να δούμε τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της νεολαίας του Πασόκ να συμπεριλάβει στην αφίσα της και φωτογραφία του δολοφονημένου Παύλου Φίσα. Αυτή η αφίσα βγήκε εν ώψη της ε, πετίου 17 του 17 Νοεμβρίου. Του Ναι, του Πολυτεχνείου. Βλέπουμε εδώ, δίπλα στη φωτογραφία του Παύλου Φίσα, ε, είναι οι φωτογραφίε του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Σωτήρη Πέτρουλα και του Νίκου Τεμπονέρα. Η οικογένεια ήταν η πρώτη που αντέδρασε. Πρέπει να σου πω ότι με δήλωσή τη ο δικηγόρο στον Αντένα, είπε ότι μα δημιούργησε έκπληξη, οργή και αγανάκτηση. Δεν του ανήκει ο Φίσα να τον βγάλουν στι αφήσει στι κομματικέ του. Δεν ήταν στο χώρο του και πολύ περισσότερο ήταν βαθιά αντιμνημονιακό, λέει η οικογένεια. Αντίδραση είχαμε, απάντηση είχαμε και από την νεολαία του Πασόκ, ε, όπου λέει ότι ο Λαμπράκη, ο Πέτρουλα, ο Τεμπονάρο και ο Φίσα είναι σύμβολα του μόνιμου αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την εθνική υπερηφάνεια και ότι αυτά τα σύμβολα ανήκουν σε όλο το λαό. Πάντω γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο, Όλγα, προ να mm -hmm. σου πω αντιδράσει mm -hmm. που υπάρχουν. Mm -hmm. Τώρα με ξεχωριστό